φτάσει, Μιχάλη, μια ενδιαφέρουσα συνομιλία, υπό την έννοια ότι η Ινδία είναι χώρα που διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Ρωσία και τον Πούτιν. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Και σημαντική συνάντηση. Ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα, ώρα Κύπρου, αυτή η διαδικτυακή συνάντηση του Πρόεδρου Μπάιντεν με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας. Είναι μια συνάντηση εξαιρετικά σημαντική, καθώς η Ρωσία βρίσκεται στο επίκεντρο της σχέσης της Αμερικής με την Ινδία παραδοσιακά και ακόμα από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχάλη, και των αδεσμεύτων. Το Νέο Δελχή είχε πάντα καλές σχέσεις με τη Μόσχα, θα έλεγα οπωσδήποτε καλύτερες από ότι με την Ουάσιγκτον. Με αφορμή λοιπόν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί επιχειρούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τις σχέσεις τους με την Ινδία, αν και αρκετά θέματα είναι εμπόδια σε αυτή την προσπάθεια. Η Ινδία, να θυμίσουμε, αγόρασε και αυτή το ρωσικό σύστημα S-400, όπως η Τουρκία, και οι Αμερικανοί δεν είναι ευτυχείς καθόλου. Μέχρι τώρα δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις στην Ινδία, όπως έπραξαν με την Τουρκία. Και η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι το Νέο Δελχή δεν έχει ακόμα παραλάβει το ρωσικό σύστημα. Εικάζουμε ότι ήταν ένα από τα θέματα συζήτησης σήμερα. Αλλά το βασικό θέμα συζήτησης ήταν φυσικά η Ουκρανία, όπου οι Αμερικανοί και οι Ινδοί έχουν μεγάλες διαφωνίες. Η Ινδία δεν κατήγγειλε με τον τρόπο που ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη ρωσική εισβολή. Επίσης, οι Αμερικανοί απαιτούν από την Ινδία να μην βοηθήσει τη Ρωσία να σπάσει τις κυρώσεις. Και αυτό, Μιχάλη, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι χώρες όπως η Ινδία είναι πολύ σημαντικές για να πετύχουν τα μέτρα της Δύσης εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως δήλωσε η κυρία Ψάκη, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Μπάιντεν συζήτησε τις συνέπειες του άγριου πολέμου, όπως το χαρακτήρισε, της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, και επίσης συζήτησαν πώς θα μετριαστεί ο αποσταθεροποιητικός του αντίκτυπος στον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων και στην αγορά των πρώτων υλών. Να σημειώσουμε ότι η Ινδία δεν συμμετείχε ούτε στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, όπου καταδικάστηκε η Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο μεταξύ, και η Ινδία συμφώνησαν σε μια συνάντηση κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών, όπου αναμένεται να ξεκαθαριστεί αυτή η σχέση. Η συνάντηση αυτή θα γίνει πριν από τη συνάντηση του κυρίου Μπάιντεν και του κυρίου Μόντι. Θα συναντηθούν στην Ιαπωνία στις 24 Μαΐου. Τέλος, να πούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι η Ινδία θα προτιμήσει την Αμερική αντί της Ρωσίας. Και αυτό είναι πρόβλημα και για την Ουάσιγκτον, αλλά και γενικότερα, Μιχάλη, για τον δυτικό συνασπισμό. Μάλιστα. Αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Εμείς θα δούμε τώρα...